διάστημα εδώ στη Φλόρινα, σε μία από τις πιο αγαπημένες για μένα πόλεις της Ελλάδας. Προφανώς ο λόγος της επίσκεψης αφορά στις επικείμενες μετά από 12 μέρες εθνικές εκλογές. Και νομίζω ότι το να βρίσκεται κανείς στην ελληνική περιφέρεια, επιχειρώντας μια διαδραστική επικοινωνία με όλους τους πολίτες και με όλους τους κατοίκους, είναι υποχρέωση όλων ημών. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο δίλημα εν ώψη των εθνικών εκλογών. Αν η πατρίδα μας θα συνεχίσει σε αυτό το δρόμο που κυνηγείται τα τελευταία χρόνια, στον δρόμο της οικονομικής ανάπτυξης, της υπερήφανης εξωτερικής πολιτικής, της ενίσχυσης της άμυνας της χώρας, της μεταρρύθμισης του κράτους, του εξυγχρονισμού, της ψηφιοποίησης, ή αν θα γυρίσουμε πίσω σε μια εποχή που τη ζήσαμε με πολύ έντονα χαρακτηριστικά και όλοι θέλουμε να την αποθήσουμε από την ύλη μας. Νομίζω ότι οι Έλληνες πολίτες έχουν και την οριμότητα και την κρίση, ειδικά η ελληνική περιφέρεια, να δώσει ένα ισχυρό μήνυμα σε αυτές τις εκλογές υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για να μπορέσει η πατρίδα μας να συνεχίσει σε αυτόν τον δρόμο που την ανεβάζει κάθε μέρα όλο και πιο ψηλά, για να μπορέσουμε επιτέλους να ολοκληρώσουμε τις μεταρρυθμίσεις που εδώ και δεκαετίες έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία και να κρατήσουμε την πατρίδα μας σε ένα επίπεδο που όλοι θέλουμε, όλοι επιθυμούμε και όλοι ονειρευόμαστε τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει ένα μοντέλο το οποίο έχει υιοθετηθεί σε συνεργασία με την περιφέρεια της Αγίας και το οποίο επιχειρούμε διαδραστικά να εφαρμόσουμε μαζί με όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας. Μαζί με το δικαστικό μέγαρο της Φλόρινας υπάρχει μια συζήτηση για το δικαστικό μέγαρο του Μεσολογίου. Υπάρχουν πολλά μαζί, θέλω να πω, που αυτή τη στιγμή σχεδιάζονται ώστε να βγουν σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το ζητούμενο είναι η ισχύ ενός προγράμματος κοινοτικού που να αφορά στην αναβάθμιση, στην ενεργειακή αναβάθμιση και δικαστικών μεγάλων. Είμαστε σε αυτή την αναζήτηση του χρηματοδοτικού εργαλείου, προκειμένου να προχωρήσουμε και τη συγκεκριμένη ουσιαστικά ικανοποίηση της ανάγκης για την οποία μιλήσαμε. Υπουργέ μου, ένα μήνυμα νίκης και ενότητας από την ακριτική Φλόρινα για την παράταξή μας. Οι Έλληνες πολίτες νομίζω ότι έχουν και την εμπειρία και την μνήμη και μπορούν πραγματικά να συγκρίνουν ποια ήταν η πραγματικότητα που ζούσαν από το 2015 μέχρι το 2019 και πώς εξελίχθηκε αυτή από το 2019 μέχρι σήμερα το 2023. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια να γυρίσουμε πίσω. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι οποιαδήποτε άλλη πρόταση εκτός από αυτή της σταθερότητας και της αναβάθμισης της πατρίδας μας μπορεί να γίνει αποδεκτή από την ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι ένα μήνυμα που σταθερά διαχρονικά μεταφέρει η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και σήμερα, ειδικά σήμερα, αυτή η κυβερνητική περίοδος της Νέας Δημοκρατίας και βεβαίως ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι με την παρουσία του Πρωθυπουργού της χώρας η πατρίδα μας έχει αναβαθμιστεί σε όλα τα επίπεδα και εντός και εκτός Ελλάδας. Από χώρα παρείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται μια χώρα πρωταγωνίστρια, εκεί που στην πραγματικότητα η πατρίδα μας ήταν καθυλωμένη σε μια οικονομική πολιτική που δεν ενέπνεε καμία εμπιστοσύνη και δεν δημιουργούσε καμία ελπίδα για κάτι καλύτερο. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα μικρό θαύμα που αφορά στην οικονομία μας. Η πατρίδα μας έχει μια οικονομία που κινείται με διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, που έχει καταφέρει να καλύψει το μεγαλύτερο ποσοστό δημοσίου χρέους, ειδικά τον τελευταίο χρόνο, που καταφέρνει να προσελκύει εκραίες επενδύσεις μετά από πολλά πολλά χρόνια, αλλά και βεβαίως βρίσκεται ένα βήμα πριν τη λεγόμενη επενδυτική βαθμίδα, που θα δημιουργήσει εντελώς διαφορετικές πολιτικές και για την οικονομία και για την κοινωνία, αλλά και για τους πολίτες. Οι πολίτες πρέπει ουσιαστικά να ανταποκριθούν σε αυτό το μήνυμα της ενότητας που μεταφέρατε, σε αυτό το μήνυμα που θα φέρει την πατρίδα μας πιο ψηλά, η κοινωνία μας πιο μπροστά.